νιώθετε αυτή τη μοναξιά. Έτσι. Έχουμε μαζί μας λοιπόν του Shapeless, τα δύο ιδρυτικά μέλη. Γιατί έχουμε και δύο session μουσικούς που θα μπουν σε λίγο, ναι! Ναι, έχουμε τον Μάκη Αλεφρακή στα drums και τον Αλέξη Χριστομίδη στην κιθάρα. Καλώς ήρθατε! Ωραία τα παιδιά! Λοιπόν. Καλώς ήρθατε, παιδιά λοιπόν! Εσείς ποιοι είσαστε όμως? Εγώ είμαι ο Ροδόλφος. Εσείς είστε από τα ιδρυτικά μέλη από ό,τι διάβασα στο Σαδόμος. Ναι, εντάξει, μαζί το κανονίσαμε. Μαζί είστε οι δύο, ε! Νίκος! Ναι. Ο Νίκος είναι Μοσχάτη, γι' αυτό κάτι μου θυμίζει φάτο. Πόλη τη ώρα έχει σπάσει το κεφάλι μου. Ότι ξέρει τι περιοχέ όλε γύρω ζω εκεί που μένει και αυτά. Όχι όλε. Άσε με τρεμπέρι. Αλάνι, αλάνι των δύο προαστίων. Μίλησε κι εσύ, βρε. Τέλο πάντων. Συγγνώμη. Στα δικά σα να επιστρέψουμε. Πότε ξεκίνησαν οι Shapeless? Ουσιαστικά ξεκινήσαμε το 2003, όταν είχαμε πάει σε μια συναυλία του Χατζηγιάννη. Δεν είχαμε πάει, ήταν ενδιαφέρον. Τι δεν είχε πάει, περνάγατε απ' έξω. Και ακούσαμε μπούγια και λέγαμε. Ήταν στην Τέντα που στείνει κάθε χρόνο το Μοσχάτο το Φεβρουάριο. Σε απόκριε. Και τον είχαν παίξει. Ναι, και τον είχαν φέρει και. Λόγω ξέρει τώρα. Πε τα ρε παιδάκι. Γυναικών τέλο πάντων, είχαμε πάει εκεί πέρα, είχαμε καθίσει. Πάει και βρείτε κανένα κομμενάκι. Πε το, γιατί δεν το λε. Έλα ένα πλάνο του Χατζηγιάννη, ναι, οι κοπέλες τέλος πάντων. Ναι. Και... Να πιάσει καμπουτάκι, ήθελες και τελικά σου βγήκε συγκρότημα. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι, αλλά εντάξει. Και για πείτε, έχει λοιπόν. Είχε ιδέα να κάνουμε ένα κρουπάκι. Hip hop όμως στην αρχή. Ναι. Όχι ηλεκτρο. Κάνουμε ένα hip hop, ναι. Οπότε είχαμε και ένα άλλο παιδί μαζί μας. Στο hip hop το συγκρότημα. Αλλά το 2005 βγάλαμε το μανιφέστο. Το πρώτο μας κομμάτι. Το πρώτο σαν ηλέκτρο, ναι. Οπότε καταλήξαμε στο ότι είναι καλύτερα να παίζουμε αυτό το στυλ της μουσικής μας. Κόλλαγε περισσότερο. Προλάρατε κι εσείς ανάλογα με τα κομμάτια σας και γύρατε απλά, και κλείνατε. Από το αργό πήγαμε στο λίγο πιο γρήγορο. Το άλλο το παλικάρι δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει γιατί δεν του άρεσε τόσο η ιδέα. Οπότε έφυγε και μείναμε οι δυο μας. Μάλιστα, αλλά έχετε μαζί σας τα παιδιά που σας συνοδεύουν. Πάντα είναι στις συναυλίες τα παιδιά μαζί μας, μας βοηθάνε. Γενικά στο στούντιο, ηχογραφήσεις κλπ. Ηχογραφήσεις κλπ. Δηλαδή σε τι φάση είσαστε? Λοιπόν, έχουμε ολοκληρωμένη δουλειά. Μάλλον βέβαια στούντιο έτοιμο, α πούμε, κλπ. Απλά πέρσι είχαμε πάει στον διαγωνισμό τη Warner που έκανε με το MP Greek το My Stage που λεγότανε. Και βγήκαμε δεύτερη μέσα από 107 groups. Άντε, ρε. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Έλα, γρονομαδιά. Θα χειροκροτήσω αυθόρμητα. Και. Υπογράψαμε συμβόλαιο με τη Warner. Βγάλαμε και ένα ψηφιακό single με το Manifesto και το The Game σαν κομμάτια μας. Αλλά χάλασε τη δουλειά γιατί δεν υπήρχε αυτό το πρόσωπο έτσι στη Warner να μας προωθήσει. Κατάλαβα. Θα μπορούσε να μας προωθήσει. Και τώρα... Να σου ρωτήσω κάτι, ο στίχος είναι αγγλικός. Ναι. Okay. Δεν έχετε σκεφτεί να κάνετε ελληνικό ή δεν γουστάρετε εσείς? Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλετε. Δεν θέλετε, ρε παιδιά, δεν θέλετε. Μην και αποθυμένο και βαρά τα παιδιά σας. Στο MySpace έχετε ανεβάσει κομμάτια, δηλαδή αν μπούμε. Ναι, υπάρχουν 6 κομμάτια. Υπάρχουν, οπότε μπαίνουμε, ακούμε και μαθαίνουμε και που παίζετε live. Γενικά κάτι που να υπάρχει τώρα εδώ κοντά και να μπορείτε να μας πείτε. Live. 12 του μηνός. Ναι, 12 Δεκέμβρη. Στην Λάρισα. Αγίου Σπυρίδωνος, παιδιά, αν ξέρετε. Βέβαια, βοήθειά μας. Στον Αγίου Σπυρίδωνα, ένα δειλινό. Και το μαγαζί, αγόρι μου. Το μαγαζί λέγεται Stage. Ωραία, Stage στις 12 Δεκεμβρίου μόνο σας. Ναι. Θα παίξουμε και μάλλον, ένα group και ένα DJ. Να γίνει μπούλιο. Εδώ, σήμερα, στην Ελλάδα, όπως είναι τα πράγματα τώρα, βλέπετε κάποιο συγκρότημα που να πλησιάζει λίγο στον ήχο σας ή που να το θαυμάζετε, που να τους γουστάρετε? Έχω στο μυαλό μου και με ένα τους μικρό, γι' αυτό το είπα. Ναι, γενικότερα, ναι, εντάξει, δεν παίζουμε τόσο, είναι πιο χαλαρή μικρό. Γενικότερα, γιατί εμείς στο live είστε πιο... παίζουμε electro metal. Παρά γίνεται πιο metal με ηλεκτρονικά στοιχεία. Δηλαδή, αλλάζει κάπως το ύφος γενικότερα στα live. Οπότε, και αυτό είναι το πρόβλημα με τα live μας, ότι δεν μπορούμε να βρούμε κάποιες μπάντες να μας υποστηρίξουν και να κάνουμε μαζί. Κατάλαβα. Τον εξελίσσετε τον ήχο, δηλαδή ξέρω εγώ, είναι κάποιο που φωνάζει τον άλλον, λέω εδώ θέλω να δει λίγο αυτό, να κάνουμε κτλ. Είναι ένα συγκεκριμένο και πάνω σε αυτό το μοτίβο. Όχι, όχι, σίγουρα ο ήχο εξελίσσεται κάθε φορά. Δηλαδή τα κομμάτια μα είναι διαφορετικά το ένα μετά άλλο. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, δεν έχουμε κάτι στάνταρ. Ωραία. Κάθε φορά κάτι καινούργιο. Εμείς σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε δικά σας πράγματα και θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Νομίζω να περάσουμε στο break για να ετοιμαστείτε να κάνετε ένα soundcheck, να τα φτιάξετε όλα. Και επιστρέφουμε σε λίγο στο Monday Live. Πάμε στο Monday Live. Και εσείς εδώ, τι κάνετε? Ξέρω τρεχάματα. Κάτι για